Μετά την εμφάνισή της στον ημιτελικό του Melody Festival, η Έλενα Παπαρίζου μιλάει στο site 12 Points και εξηγεί γιατί αυτή τη φορά την είδαμε μόνη της πάνω στη σκηνή και να ερμηνεύει το Survivor. If you would be my number one, and I will have to say this to you, of course I'm gonna let the whole city party behind me. Mm-hmm. You are the one. You're my number one, Rick. Yeah. But for me, telling my story of things that I've been through and telling to everybody that I'm a survivor, I have to do that by myself. It's my responsibility to be the survivor. Ask me for a second chance. Emotional, you know, I'm an artist. I feel this. It's the Greek blood in you, I think. No, I think actually it's the artistic. Η Έλενα Παπαρίζου, παρόλο που δεν πήρε την απευθείας πρόκριση, αλλά της δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία, δεν έχασε το χιούμορ της και ρώτησε τον δημοσιογράφο αν τι ψήφισε. Did you like the song? I loved it. I loved did it. You vote? Did you have time to vote? I certainly did. And it was the only, you were the only one I voted for. Στο πλευρό της Έλληνας Παπαρίζου ήταν και η μητέρα της, η κυρία Φρόσο, η οποία μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Πώς είδατε την εμφάνισή της στον ημιτελικό, στον πρώτο ημιτελικό? Πάρα πολύ ωραία. Ήσασταν εκεί στο, είχατε πάει και στο Μάλμε ή την είδατε από την τηλεόραση? Στο Μάλμε, όλη η οικογένεια. Είχε άγχος για τη συμμετοχή της? Λίγο άγχος νομίζω υπάρχει πάντα. Μετά που κατάφερε και πέρασε τη δεύτερη ευκαιρία, τι σας είπε? Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη, πολύ χαρούμενη. Να καταφέρει να εκπροσωπήσει και τη Σουηδία. Μακάρι να γίνει έτσι. Αλλά και όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα. Εσείς πώς τη βλέπετε? Εμείς την έχουμε δει τώρα αλλαγμένη, άλλαξε το μαλλί. Τη διάθεση πώς είναι η Έλενα? Πάρα πολύ ωραία. Τώρα είναι και εδώ με την οικογένεια, πάρα πολύ ωραία. Η Έλενα Παπαρίζου έκλειψε τις εντυπώσεις με τη μαύρη εντυπωσιακή τουαλέτα από ο Δαντέλα που επέλεξε να φορέσει το βράδυ του ημιτελικού. Δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε τραγουδίστρια να φοράει φορέματα με δαντέλα ή see-through. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και στο Dancing on Ice, είχε κλέψει εντυπώσεις με το see-through μπλουζάκι της. Αυτή το κολτέ. Δεν υπάρχει. Πέστα, γιατί δεν μπορώ να τα πω εγώ το σώμα. Δεν υπάρχει. Τόση ώρα το δείχνει και τώρα ντρέπεται. Γύρνα κορή, να κοίτα, κοίτα. Έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος για να το πει κάτι. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι επίσης. Αλλά και πάνω στη σκηνή την έχουμε δει αρκετές φορές να επιλέγει το συγκεκριμένο outfit. Στο Madwalk το 2012 την είχαμε δει με ένα see-through φόρεμα με δαντέλα στα χέρια. Αλλά και στη Σουηδία δεν ήταν η πρώτη φορά που φόρεσε δαντελωτό see-through φόρεμα. Αφού όταν είχε πάει καλεσμένη στο Melody Festival και ερμήνευσε το Popular, είχε κλέψει εντυπώσεις με την εμφάνισή της. Όχι μόνο σε live εμφανίσεις, αλλά στα βίντεο κλιπ της και σε φωτογραφίσεις, η Έλενα Παπαρίζου δείχνει την αδυναμία της στο συγκεκριμένο στυλ. Ό,τι και αν βάλει αυτό το κορίτσι, είναι τυχερό πρώτον και ευλογημένο γιατί έχει μια ωραία οικογένεια. Ξέρω και πόσο αγαπούσε τον πατέρα της, αλλά έχει πολύ στενή σχέση με τη μητέρα της. Και γενικώς είναι ευλογημένο κορίτσι, είναι χαρισματικό πολύ. Τυχερή είναι πολύ. Η κυρία Φρόσο μας παρακολουθεί. Αλήθεια! Ναι, και πες μου ότι έχεις μάθει τα χαιρετήματά της. Πες μου ότι έχεις μάθει και το καλημέρα στα σουηδικά. Δεν το έχω μάθει μια ακόμα. Χιλιάζει. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Φρόσο, να χαίρεται και να καμαρώνει το κορίτσι της. Και βέβαια είναι στη Σουηδία, τώρα μας βλέπει από εκεί. Ναι. Και σε όλους τους Έλληνες βέβαια που μας βλέπουν στο εξωτερικό, τα φιλιά μας και την αγάπη μας.